Χ, κρύο, χάλια. Αλλά πολύ όμορφη πόλη. Είναι τόσο ωραία στη Βιέννη όμως έτσι κι αλλιώς. Είναι πολύ όμορφη πόλη, ναι. Αν έχει 19 βαθμούς είναι σαν τη θέση μας τη χθεσινή πάντως. Όχι, κάνει. Πιο κρύο κάνει. Α, χειρότερα, ωραία. Κύριε Καλημέρη, βγάλαμε πριν λίγο ζωντανά εδώ τηλεφωνικά την Μαρία Ελένα Κυριάκου, την οποία ακούσαμε αρκετά απογοητευμένη, η αλήθεια είναι. Δεν την άκουσα, φαντάζομαι θα είναι, λογικό είναι. Είχε δέψει για πιο ψηλά, για 15, ίσως και λίγο πιο ψηλά. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, χάθηκε μέσα σε μια πλειάδα πολλών καλών τραγουδιών, ψιλοσυναφών με το δικό μας, τα οποία όμως ήταν πολύ καλύτερα μουσικά. Το αντίπαθε και η Κύπρος, έτσι, και οι δύο χώρες ήμασταν πολύ εξωπρετείς. Ευνηδιαστήκατε. Αλλά τα τραγούδια, υπήρχαν πολλά ίδια τραγούδια, πολλά αξιοπρεπία από την άποψη τραγούδια, και χάθηκαν. Ευνηδιαστήκατε από το αποτέλεσμα. Εννοείται τη Σουηδία. Ναι. Ή την αντί 11 της Κυριάκου. Όχι, ευνηδιαστήκατε από το αποτέλεσμα της Μαρίας Έλενας. Έλεγα δηλαδή μόνο τρεις χώρες έλεγα 15 και μπορεί πιο ψηλά, αλλά εντάξει, μικρή απόσταση. Ναι, δεν είναι 10 ψήφοι πάνω, 20 ψήφοι πάνω, δεν θυμάμαι και απ' έξω τώρα. Αλλά ξαναλέω ότι η ίδια ήταν πάρα πολύ καλή φωνητικά, ήταν άριστη. Εντυπωσίασε, όχι όσο καλή στον ημιτελικό, αλλά καλή. Αλλά το τραγούδι ήταν ένα μέτριο τραγούδι. Και έχοντας αντιπάλους πάρα πολλά πανεμφερή, λίγο καλύτερα τραγούδια, έπεσε πιο κάτω από εκεί που την περιμέναμε.